τόνοι φερτών υλικών έχουν κατέβει από το βουνό λόγω της ισχυρής νεροποντής και έχουν κλείσει τον κεντρικό δρόμο στις καμάρες του Δήμου Φεστού. Κάτοικοι σε απόγνωση βλέπουν χύμαρο τα νερά να παρασύρουν ό,τι βρίσκεται στο πέρασμά τους και μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας να επιχειρούν να απομακρύνουν από το δρόμο τους όγκους που μετακινήθηκαν από το βουνό και έκλεισαν την πρόσβαση προς το χωριό. Νερό πολύ, η ζημιά είναι μεγάλη. Έχουμε αυτή τη στιγμή δρόμους κλειστούς στα Βορίζια, δρόμους κλειστούς εδώ στα Καμάρες, Γρηγοριά, Μαγαρικάρι. Έχουμε πλημμύρες σε σπίτια. Υπάρχει ζημιά. Έχει γίνει μεγάλη ζημιά. Αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα εδώ. Παλιοί ανθρώποι από το χωριό δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ. Έχουν έρθει τα μηχανήματα ιδιώτες του Δήμου να ανοίξουν τον δρόμο. Για σήμερα παίρνουν τα αυτοκίνητα. Είναι αποκλεισμένα τα παιδιά όλα κάτω. Μέχρι αύριο να έρθουν να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Με ειδικά μηχανήματα ο Δήμος Φεστού επιχειρεί να ανοίξει τον βασικό δρόμο εδώ στο χωριό Καμάρες. Την αγωνία τους παράλληλα εκφράζουν οι κάτοικοι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία για την τύχη των κοπαδιών τους, καθώς ο φόβος και αυτά να έχουν παρασυρθεί είναι έντονος, όπως υποστήριξαν. Καταστροφή έγινε, μας πήρε πολλά ζώα εδώ πιο πάνω μες στο Λιβωσί, στη Ρίζα, τα υπόστεγα, μας διάλυσε. Μένα πάνω από 120 πρόβατα μου λείπουνε. Μεγάλη καταστροφή πέ, ζημιά, πολύ νερό, ζώα εισπαρμένα και έχουμε αποκλειστεί τελείως το χωριό. Μετά από αρκετή ώρα προσπαθειών μέχρι αργά το μεσημέρι και αφού η βροχή συνεχιζόταν, κατάφεραν τα μηχανήματα να περιορίσουν τα φαινόμενα της καλυτολίσθησης και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά προκειμένου να απελευθερώσουν τη μετακίνηση από και προς τις Καμάρες. Σε πολλές κοινότητες του Δήμου μας είναι κάποιοι απεγκλωβισμοί που χρειάζονται να κάνουμε ακόμα στα ορεινά στο χωριό στις Καμάρες. Ευελπιστούμε στην άμεση συμπαράσταση από την περιφέρεια Κρήτης και η πολιτική προστασία του Δήμου Φεστού βρίσκεται εδώ παρόν ώστε να ανοίξει το χωριό, ώστε τη νύχτα να αποφύγουμε αποκλεισμούς, οτιδήποτε άλλο θέμα που υπάρχει στο χωριό. Το καιρικό φαινόμενο μπάλος, ως κύμα κακοκαιρίας, έχει από νωρίς το πρωί κάνει αισθητή την παρουσία του και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, με επίκεντρο περιοχές στα νότια και οικισμούς δήμων όπως ο Δήμος Φεστού Γόρτινας, αλλά και ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος και Βιάνου. Μιλάμε για τους οικισμούς Λέντα, Βαγιονιά, Λούκια, Σίμη, μέχρι και την Μάρθα. Όλα προς το παρόν είναι υπό έλεγχο. Υπάρχει επαγρύπνηση, υπάρχει ένα συντονισμός, μια συνεργασία με τους Δήμους. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κατολισθήσεις προκλήθηκαν στο δρόμο από Αρκαλοχώρη προς Βιάνο, στη γέφυρα του Ηνίου, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο προς τον Αχεντριά, στο δρόμο από Βαγιονιά προς Λέντα, ενώ τεράστιοι όγκοι νερού προκάλεσαν προβλήματα κατολίσθησης και στην περιοχή της Μάρθας. Αυτό το οποίο συστήνουμε στους συμπολίτες μας είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις και επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στα νότια του Ηρακλείου το πρωί, εκτός από τη δυνατή νεροποντή, μια ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσε προβλήματα και σε ελαιοκαλλιέργειες. Σε κάποιες περιοχές υπήρξε και χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να δημιουργήσει προβλήματα σε καλλιέργειες και κυρίως ελαιοκαλλιέργειες λίγες μόλις μέρες πριν την ελαιοσυλλογή. Σύμφωνα με τον κύριο Συρηγονάκη, μέχρι στιγμής ο μηχανισμός έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ενώ όλες οι υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς το φαινόμενο θα συνεχιστεί με την ίδια ένταση και αύριο.